Γεια σας. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Θοδωρής. Αυτό αποκαλούμε δημοσιογράφος και συγγραφέας. Έχω σπουδάσει βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτό το αντικείμενο, επειδή όταν με τα πολλά πήρα το πτυχίο μου στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, είχα ήδη αρχίσει να δουλεύω γράφοντας σε περιοδικά και στο ίντερνετ. Αυτό ήθελα να κάνω από μικρός, ήθελα να γράφω. Αυτό ήταν το κάλεσμά μου, ας πούμε, και όχι να γράφω για τον εαυτό μου, να γράφω για τους άλλους. Ήμουν από τα παιδάκια που στην πρώτη γυμνασίου η δασκάλα διάβαζε την έκθεσή τους στην τάξη. Και αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε να προκαλώ συναισθήματα και ανταπόκριση στους άλλους από τα πράγματα που έγραφα. Βεβαίως τότε δεν είχα εικόνα ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει κανένας και να ζει από αυτό, σαν επάγγελμα δηλαδή. Γι' αυτό υπολόγιζα, ακολούθησα την πεπατημένη, έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις, σπούδασα για να γίνω κάτι άλλο και ήξερα όμως πάντα ότι στον ελεύθερο χρόνο μου παράλληλα εγώ θα γράφω βιβλία, θα γράφω ιδέες, θα γράφω ό,τι βρίσκω. Μετά συνέβη κάτι ενδιαφέρον. Εμφανίστηκε το ίντερνετ. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 ανακάλυψα και εγώ ότι υπάρχει το ίντερνετ και το ίντερνετ κάνει κάτι ενδιαφέρον. Δίνει τη δυνατότητα σε όλους, όχι να γράψουν, τη δυνατότητα να γράψεις τη δίνει και ένα τετράδιο. Τους δίνει τη δυνατότητα να βρουν κοινό, να βρουν αναγνώστες. Μέχρι τότε ο μόνος τρόπος να βρεις αναγνώστες ήταν να πας μέσω μιας εταιρείας που βγάζει περιοδικά, που βγάζει εφημερίδες, που εκδίδει βιβλία. Ξαφνικά ήταν εύκολο, μπορούσες να γράψεις μόνος σου πράγματα και κάπως μαγικά κάποιοι άλλοι εκεί έξω να αρχίσουν να τα διαβάζουν. Άρχισα λοιπόν να γράφω κι εγώ. Και μέσα από μια εντελώς τυχαία συγκυρία και αφού είχα στείλει κάτι αξιοθρήνητα βιογραφικά σε ό,τι site υπήρχε τότε στο ελληνικό ίντερνετ, με κάλεσαν για συνέντευξη. Την πρώτη συνέντευξη, το πρώτο ραντεβού για συνέντευξη πριν ακόμα πάρω το πτυχίο. Σε εκείνη την εταιρεία έμεινα 11 χρόνια. Το όνειρό μου, βασικά ο στόχος πλέον, είναι ότι θέλω κάποτε να ζω δίπλα στη θάλασσα με την οικογένειά μου και να γράφω βιβλία. Αυτό. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό όμως δεν είναι εύκολο πράγμα. Πώς μπορεί να το καταφέρει κάποιος σαν εμένα που ξεκίνησε στις αρχές του 2000 και έπαιρνε πολύ χαμηλό μισθό για να γράφει σε ένα site, να φτάσει σε εκείνη την κατάσταση ζωής? Δεν είναι εύκολο. Έχω γράψει τα τελευταία χρόνια σε περιοδικά, σε εφημερίδες, στο ίντερνετ. Έχω εκδώσει από 3-5 βιβλία, ανάλογα τι μετράει κανείς ως βιβλίο. Έχω γράψει για τεχνολογία, για πολιτική, άρθρα γνώμης, συνεντεύξεις, δημοσιογραφικές έρευνες, ταξιδιωτικά άρθρα. Έχω γράψει λογοτεχνία για παιδιά και ενηλίκους. Έχω γράψει μια ιστορία μυστηρίου στα αγγλικά. Έχω μεταφράσει βιβλία και κείμενα από τα ελληνικά στα αγγλικά και το αντίστροφο. Έχω κάνει επιμέλειες. Έχω φτιάξει περίπου 20 site. Τρέχω μια λέσχη ανάγνωσης. Και ακόμα δεν είμαι στο σπίτι στην παραλία να γράφω βιβλία. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα όμως μετά από αυτήν την εμπειρία των 17 χρόνων ότι υπάρχουν 4 τρόποι να φτάσει κανείς να καταφέρει αυτό το πράγμα. Έχω δοκιμάσει τους 3. Ο πρώτος, αυτός που δεν έχω δοκιμάσει, είναι κάποιος να έχει λύσει το πρόβλημά του με άλλον τρόπο και να γράφει από χόμπι. Μην το παρεξηγείτε ή το γελάτε. Αυτό είναι πολύ περισσότερο συνηθισμένο από ό,τι φαντάζεται κανείς, ειδικά στη λογοτεχνία. Πολλοί από τους πολυγραφότερους συγγραφείς, κάποιους από τους οποίους μπορεί να διαβάζετε και να ξέρετε και εδώ στην Ελλάδα, είναι σε αυτή την κατηγορία. Έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Έχουν εισπράττουν νίκια από διαμερίσματα. Έχουν κληρονομιά από την οικογένειά τους και στον ελεύθερο χρόνο τους, αντί να πηγαίνουν ταξίδια και σε πάρτι ή ό,τι άλλο κάνουν οι πλούσιοι, αυτοί κάθονται και διαβάζουν και γράφουν βιβλία. Και δεν είναι ούτε καν πρωτότυπο ή χαρακτηριστικό της εποχής μας. Πάντα συνέβαινε αυτό. Πολλοί από τους μεγαλύτερους κλασικούς συγγραφείς ήταν αυτό που θα αποκαλώσουμε αργόσχολοι. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δεν έχω κληρονομιά, δεν έχω διαμερίσματα να λαμβάνω. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν το έχω δοκιμάσει και γι' αυτό είμαι εδώ μαζί σας και όχι στην προαναφερθήσα παραλία. Ο δεύτερος τρόπος και ο πρώτος που δοκίμασα είναι ο παραδοσιακός και είναι και ακόμα και σήμερα ο πιο γνωστός και συνήθις. Να δουλεύεις για ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, για εφημερίδες, περιοδικά, για websites. Πλέον αυτός ο τρόπος έχει συρρυκνωθεί δραματικά. Πριν από όχι πάρα πολύ καιρό, πριν από 10 χρόνια, η Αθήνα είχε περισσότερα περιοδικά και πάρα πολλές εφημερίδες από πολλές μεγαλοπόλεις του κόσμου. Υπήρχαν εφημερίδες, έβγαιναν κάθε εβδομάδα άπειρες, αθλητικές, κουτσομπολίστικες, πολιτικές, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και όλα αυτά τα μέσα χρειάζονταν ανθρώπους να γράφουν. Και αυτούς τους ανθρώπους έπρεπε να τους πληρώνουν. Για ένα χρονικό διάστημα, αρκετά μεγάλο, αυτή η δουλειά μπορούσε να είναι αρκετά επικερδής. Εγώ αυτή την περίοδο την πέτυχα προς το τέλος της. Για να καταλάβετε
4 μήνες αφότου παραιτήθηκα από εκείνη την εταιρεία στην οποία δούλευα 11 χρόνια, η εταιρεία έκλεισε. Τα περιοδικά της έκλεισαν, χάθηκαν. Τώρα τις προάλλες, και μετά έκλεισαν και άλλες εταιρείες. Τώρα τις προάλλες έκλεισαν και άλλα περιοδικά. Κλείνουν εφημερίδες συνέχεια. Κινδυνεύει να κλείσει το Βήμα, τα Νέα. Πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά. Είναι δύσκολο καινούργιοι δημοσιογράφοι, οι γραφιάδες να ασχοληθούν και να παράγουν έργο και να ζουν από αυτό για αυτές τις εταιρείες. Και επίσης, παρεμπιπτόντως, εγώ το κάνω ακόμα. Γράφω για μία από τις πιο αξιοπρεπείς εφημερίδες που επιβιώνουν ακόμα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσει κανείς από αυτό. Ο τρίτος τρόπος είναι να δοκιμάσει κανείς να κάνει κάτι μόνος του. Το ίντερνετ δίνει αυτή τη δυνατότητα. Σου δίνει τη δυνατότητα να γράφεις. Θεωρητικά, μπορεί κάποιος, ο οποίος γράφει πάρα πολύ ωραία, να γράψει το δικό του site, να διεκδικήσει έσοδα από διαφημίσεις. Για ένα χρονικό διάστημα, ένα μικρό παράθυρο χρόνο, αυτό ήταν αρκετά εφικτό. Πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχει πάρα πολύ υλικό, τρομερός ανταγωνισμός εκεί έξω. Τα διαφημιστικά έσοδα είναι πενιχρά. Πρέπει να γράφεις και να φτιάχνεις περιεχόμενο το οποίο να καλύπτει πολύ συγκεκριμένα κοινά, ώστε να βρεις ένα αξιόλογο κοινό για να διεκδικήσεις διαφημιστικά έσοδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Και υπάρχει και ένας τέταρτος τρόπος. Η φιλανθρωπία. Βασικά είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο έχω έρθει να σας μιλήσω εδώ σήμερα. Εδώ και λίγα χρόνια έχει εμφανιστεί το κόνσεπτ της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της έρευνας γενικότερα ως δημόσιο αγαθό. Φανταστείτε όπως είναι η υγεία, όπως είναι η εκπαίδευση. Η ιδέα είναι ότι μια δημοκρατία χρειάζεται διάφορα πράγματα και χρειάζεται και τεκμηριωμένη, αντικειμενική, σοβαρή ενημέρωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο όταν δεν μπορεί να το παρέχει η αγορά, επειδή κλείνουν οι εφημερίδες, επειδή καταραίει η διαφημιστική πίτα, μπορεί να έχει νόημα να το προσφέρουν φιλανθρωπικές δωρεές. Έχουν εμφανιστεί την τελευταία δεκαετία διάφοροι οργανισμοί ανά τον κόσμο που κάνουν αυτή τη δουλειά. Κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία και χρηματοδοτούνται όχι από διαφημίσεις, όχι από έσοδα στο περίπτερο, αλλά από φιλανθρωπικές δωρεές. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το αναζήτησα, ειδικά με την έναρξη της ελληνικής κρίσης. Το ψάξα πάρα πολύ, γιατί πίστευα ότι ως μοντέλο θα τέριαζε πολύ στην Ελλάδα, που ούτως ή άλλως δεν έχει παράδοση στην έρευνα και την ερευνητική δημοσιογραφία. Δεν έχει τρόπο να χρηματοδοτήσει αυτά τα πράγματα πλέον από την αγορά των media που υπάρχει. Ποιο μέσο μαζική ενημέρωση να επενδύσει στην ερευνητική δημοσιογραφία σήμερα. Οπότε πίστευα ότι αυτή θα ήταν μια καλή λύση, γιατί πέραν όλων των άλλων, η έρευνα, η τεκμηριωμένη και σοβαρή έρευνα, είναι ένα από τα πράγματα που μας λείπουν και ένα από τα πράγματα για τα οποία εξαιτίας των οποίων καταλήξαμε στην κρίση. Το έψαξε λοιπόν αυτό, η αναζήτηση με οδήγησε και σε έναν από αυτούς τους οργανισμούς που κάνουν αυτή τη δουλειά, ένα οργανισμό που λέγεται ProPublica, μη κερδοσκοπικό, που κάνει ερευνητική δημοσιογραφία στη Νέα Υόρκη. Πήγα εκεί μερικές εβδομάδες, ένα καλοκαίρι, και έκατσα με τους ανθρώπους, μελέτησα πώς δουλεύουν, πώς δουλεύει το μοντέλο, πού βρίσκουν χρηματοδότηση, πώς κάνουν τη δουλειά τους καθ' αυτή, πώς εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους. Και μετά από μια αλληλουχία τυχαίων γεγονότων που περιλαμβάνει ένα δείπνο σε ένα μπριζολάδικο στη Νέα Υόρκη, έναν επιχειρηματία Έλληνα που ήθελε να φτιάξει ένα think tank, κάτι σαν το Brookings Institute στην Ελλάδα, τον πρώην Υπουργό Παιδείας Πέτρο Ευθυμίου, την επίσκεψή μου στην ProPublica και τους ανθρώπους που γνώρισα εκεί, μετά από όλα αυτά, φτάσαμε στο θέμα της σημερινής ομιλίας. Συγγνώμη για τη μεγάλη εισαγωγή. Θέλω να σας μιλήσω για τη διανέωση. Εγώ είμαι διευθυντής περιεχομένου σε έναν ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που λέγεται Διανέωσης και έχει έδρα στο Μαρούσι. Αυτό που κάνουμε είναι έρευνες. Χρηματοδοτούμε και διεξάγουμε έρευνες, οι οποίες είναι μεγάλες έρευνες, ακαδημαϊκές έρευνες, δημοσιογραφικές έρευνες, απ' όλα κάνουμε. Ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε στα τέλη του 2014 και βγήκαμε στον αέρα και δημοσιεύουμε τις έρευνες μας από το Φεβρουάριο του 2016. Ο οργανισμός βασίζεται αποκλειστικά σε ιδιωτικά κεφάλαια, αυτό που λέμε φιλανθρωπικές δωρεές. Δεν είναι κερδοσκοπικός, δεν ασχολεί, δεν πουλάει τίποτα, δεν έχει διαφημιστικά έσοδα. Τα μόνα έσοδα που έχει είναι ιδιωτικές δωρεές. Το μοντέλο της ProPublica, που το ακολουθήσαμε πιστά, έχει έναν ιδρυτή βασικό χρηματοδότη για τα πρώτα 3 χρόνια, ώστε να μην ασχολούμαστε με την αναζήτηση χρηματοδότησης. Στη δικιά μας περίπτωση είναι ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος της ΔΕΛΤΑ, πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ, του ΝΕΟΝ, ο οποίος είχε χρηματοδοτεί τη λειτουργία μας για τα πρώτα 3 χρόνια και στη συνέχεια εμείς θα βγούμε να αναζητήσουμε χρηματοδότηση και από άλλους ιδιώτες και από ιδρύματα. Ο σκοπός μας είναι να συνεισφέρουμε τεκμηριωμένα στοιχεία
για τα βασικά προβλήματα της χώρας σήμερα, οικονομικά και κοινωνικά. Αυτό ακούγεται λίγο ασαφές και βαρύδουπο, αλλά είναι αρκετά συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, πώς είναι η ακραία φτώχεια στην Ελλάδα σήμερα, πώς μετριέται, ποιοι είναι ακραία φτωχοί, ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, ποια είναι η κατάσταση των κρίσιμων υποδομών της χώρας, τι προβλήματα έχει το φορολογικό μας σύστημα. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα έχουμε μελετήσει και σε έρευνες που έχουμε δημοσιεύσει ήδη. Από το Φεβρουάριο που ξεκινήσαμε, έχουμε δημοσιεύσει 11 έρευνες στο site μας, το οποίο είναι το διανέωσης.org. Όλες οι έρευνες, όλα τα αποτελέσματα, μαζί με τα data τους και μαζί με σχετική αρθρογραφία, ανάλυση, βίντεο, video animations, infographics, ανεβαίνουν εκεί. Στέλνουμε newsletter, έχουμε τα social media μας, έχουμε το κανάλι μας στο YouTube που έχουμε ανεβάσει πάνω από 90 βίντεο. Επικοινωνούμε με όλους τους δυνατούς τρόπους σε όλα τα στοχευμένα και μη κοινά τα αποτελέσματά μας. Σε λίγες εβδομάδες θα κυκλοφορήσει το πρώτο μας βιβλίο και στο πρώτο εξάμεινο λειτουργίας μας είχαμε και την τηλεοπτική εκπομπή που ανάφερε η Μία. Λεγόταν «Η Ελλάδα στον καθρέφτη». Προβαλόταν από το Sky κάθε δεύτερη Τετάρτη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και το περιεχόμενό της ήταν ουσιαστικά ανακοινώναμε τα αποτελέσματα των ερευνών μας και καλούσαμε ειδικούς για να τα σχολιάσουν, να τα αναλύσουν και να εμβαθύνουν πάνω σε αυτά. Για να καταλάβετε πάνω κάτω ποιο είναι το αντικείμενο των ερευνών μας, τι βγάζουμε, θα σας πω μερικά χτυπητά αποτελέσματα. Υπολογίσαμε, για παράδειγμα, ότι το 15% των Ελλήνων ζει με μηνιαίο εισόδημα το οποίο βρίσκεται κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας. Το όριο το οποίο το υπολογίσαμε στα πλαίσια της έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι 1,6 εκατομμύρια συμπολίτες μας, αν δεν έχουν αποταμιεύσεις ή άλλο τρόπο να τα βγάλουν πέρα, αν δεν έχουν ντομάτες στον κήπο, έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης σήμερα. Βρήκαμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα έχουν ψηφιστεί 1.500 νόμοι και έχουν εκδοθεί 3.500 περιοδικά διατάγματα στην έρευνά μας για την πολυνομία και την κακονομία. Βρήκαμε ότι το 43% των νέων ηλικίας 18 με 24. Πιστεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμαχήσει με τη Ρωσία αντί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπολογίσαμε ότι η φοροδιαφυγή κυμαίνεται ανάμεσα στο 6 και το 9% του ΑΕΠ. Ότι το ελληνικό κράτος χάνει κάθε χρόνο από τη φοροδιαφυγή 16 δις. Υπολογίσαμε επίσης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά τα 16 δις χάνεται από τη φοροδιαφυγή των ελεύθερων επαγγελματιών και από τη μη απόδοση ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες. Για το δημογραφικό πρόβλημα, κάναμε προβολές του πληθυσμού μέχρι το 2050, διάφορα εναλλακτικά σενάρια. Σύμφωνα με το πιο απεσιόδοξο, ο πληθυσμός της χώρας τότε θα είναι 8,3 εκατομμύρια. Σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο, θα είναι 10. Ο πληθυσμός θα μειωθεί ραγδαία και θα συνεχίσουμε να γερνάμε. Τέτοια πράγματα βγάζουμε και περισσότερες από τις έρευνές μας έχουν και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Για παράδειγμα, στην έρευνα που κάναμε για την ακραία φτώχεια, καταλήγουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα μειώσουν το ηλικιώδες 1,6 εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν σε ακραία φτώχεια σήμερα, κατά 37%. Ο στόχος είναι αυτές οι προτάσεις και τα αποτελέσματα των ερευνών μας να φτάσουν σε αυτούς που μπορούν να πάρουν αποφάσεις για να λυθούν τα προβλήματα. Γι' αυτό παρουσιάζουμε όλες μας τις έρευνες στα αρμόδια υπουργεία, πηγαίνουμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα, τα οποία και τα κόμματα και η κυβέρνηση μέχρι τώρα δείχνουν τρομερή δεκτικότητα. Υπάρχει έλλειμμα τεκμηρίωσης. Τα ζητάνε αυτά τα data, χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ανταπόκριση και θέλουμε να τη δούμε να γίνεται και αποτέλεσμα. Γιατί όπως είπαμε, ο στόχος είναι σε βάθος τριετίας αλλά και στο μέλλον, αυτά που κάνουμε, αυτά που ψάχνουμε, να έχουν αποτέλεσμα στην κοινωνία, να βοηθήσουν να λυθούν προβλήματα, να βελτιωθεί η κατάσταση. Δυνητικά, να συνεισφέρουμε να βγούμε από την κρίση. Και παράλληλα, θέλουμε να συμμετέχουμε και στο δημόσιο διάλογο. Γι' αυτό εκλαϊκεύουμε τα αποτελέσματα των έρευνών μας. Θέλουμε να τα διαβάζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, να έχει τεκμηριωμένα επιχειρήματα για να διαμορφώνει στέρεη γνώμη, η οποία να μην βασίζεται σε συναισθήματα, αλλά στην πραγματική εικόνα. Και αυτό είναι επίσης κάτι που πιστεύουμε ότι λείπει. Στο τέλος των τριών ετών, θέλουμε να μπορούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε χρήσιμοι. Ότι έχει νόημα να υπάρχουμε και ότι έχει νόημα να συνεχίσει κάποιος να χρηματοδοτεί το δικό μας εγχείρημα. Και μέχρι τότε, εγώ θα συνεχίσω να γράφω. Παράλληλα, μιας και ο ρόλος μου τα τελευταία χρόνια είναι πιο πολύ διοικητικός, να βοηθάω κι άλλους να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η επαγγελματική μου ανασχόληση τα τελευταία 17 χρόνια. Οπότε θα δώσω λίγη περισσότερη έμφαση στον τέταρτο και τελευταίο τρόπο. Το να ζει κανείς γράφοντας.
την φιλανθρωπία. Όλοι οι τρόποι βέβαια έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Αν κάποιος από εσάς εδώ θέλει να ζήσει από το γράψιμο, μπορεί να δοκιμάσει οποιονδήποτε από αυτούς. Βέβαια, αν μπορούσα να ακολουθήσω τον πρώτο τρόπο και είχα ένα πλούσιο θείο ή μια ωραία κληρονομιά, θα τα είχα παρακάμψει όλα αυτά. Πιθανότατα θα ήμουν σε εκείνη την παραλία που λέγαμε τώρα και θα έγραφα τα ωραία μου βιβλία, αλλά θα είχα χάσει αυτή την όμορφη κουβέντα σήμερα εδώ μαζί σας. Οπότε από αυτή την άποψη καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.